Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Flash. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το βελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το οποίο δεν είναι άλλο από την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Σήμερα είχαμε και την δημοσίευση του ΦΕΚ από την κυβέρνηση, το οποίο ξεκαθαρίζει ποια είναι τα επαγγέλματα εκείνα στα οποία ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός, σύμφωνα με την νομοθεσία η οποία υπερψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Πέραν όμως αυτού υπήρξε και μία εγκύκλιος από την Ιερά Σύνοδο, η οποία αναγνώστηκε στο κοινό, σε όλους όσους εκκλησιάστηκαν την Κυριακή από τους ιερείς. Είχαμε βέβαια και κάποια μικρά παρατράγουδα, ωστόσο φαίνεται ότι η Εκκλησία τάσεται υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, όπως ακριβώς κάνει και η κυβέρνηση, αν κρίνουμε από τον νόμο τον οποίο ψηφίστηκε. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ για την εγκύκλιο αυτή που αναγνώστηκε στις εκκλησίες χθες. Το δεστερεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκκλησία και επιστήμη στον αγώνα μετά της πανδημίας. Τέκνα εγκυρίων αγαπητά. Το τελειότερο δημιούργημα του Θεού είναι ο άνθρωπος, ο οποίος πλάστηκε για να ζει αιώνια. Ο εγωισμός οδήγησε τον άνθρωπο στην πτώση και η πτώση έφερε ως ενέργεια τις ασθένειες και τον θάνατο. Ο Δημιουργός μας, για να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων από τις ασθένειες, μας χάρισε την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ισαΐας, με τη βοήθεια της τότε ιατρικής, εφεράπτωσε την ασθένεια. Στην Καινή Διαθήκη εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος μας τονίζει την αναγκαιότητα της ιατρικής επιστήμης λέγοντας «Ου χρειαρέπουσε και πλησκύοντες γιατρού, αντικαρκώς έχοντες», που σημαίνει πως όταν το σώμα ασθενεί, υπάρχει ανάγκη της συνδρομής των γιατρών. Ο Άγιος Νεκτάριος Χρήστης, λίγο πριν από το θάνατό του, μία δέχοντας τους πόνους της ασθενείας του, ζήτησε η ιατρική φροντίδα στο Αρετέιο νοσοκομείο, όπου και κοιμήθη. Αλλά και ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός, πρωτοπόρος σε ιατρικά επιστημονικά επιτεύγματα, χάρισε και εξακολουθεί και μετά την κίνηση του να χαρίσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, την υγεία του σώματος, αλλά και της ψυχής. Στην εποχή μας, Όσιος Πορφύριος ανεδείχθη ο κατεξοχήν Άγιος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και γνωρίζοντας όσο κανείς άλλος τον πόνο των ασθενών, ζητούσε από τους ανθρώπους. Να προσεύχονται για τον φωτισμό των ιατρών και όταν τους επιστρέφεται η αρρώστια να απευθύνονται σε αυτούς για βοήθεια. Έτσι και σήμερα η Εκκλησία εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερών αγωνίζεται για την απαλλαγή των ανθρώπων από την θανατηφόρο πανδημία. Με τον φωτισμό του Θεού και την επίπονη προσπάθεια των επιστημόνων ερευνητών, η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεση της το εμβόλιο, το οποίο είναι ικανό να ενισώσει τύπος στην εξάπλωση της πανδημίας. Η ελπίδα είχε να τύχει και επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά κυρίως για την ανεμπόδιστη συμμετοχή στα θεία μυστήρια της Εκκλησίας μας, με κορύφωση την κοινωνία όλων μας κατά των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωρίζοντας πως ο εμβολιασμός αποτελεί μέγιστη πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάδελφο, συνιστά σε όλους, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να αξιοποιήσουν το δώρο αυτό που μας χάρισε ο Θεός, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και κάθε άνθρωπο, υπερού Χριστός να πέθανε. Και θέλει αυθεντικός να διαβεβαιώσει πως αυτό το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, πατερική και κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Ο φόβος για οτιδήποτε είναι πρωτόγνωρο συχνά δημιουργεί αντιδράσεις ή καχυποψία.
προκαλούν σύγχυση και διαχωρισμό. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το αίτημα του Κυρίου μας κατά την καθιερατική του προσευχή. Είναι απάντες εν όσοι. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύη, αγάπη προς τον Θεό και προς τον Χριστίο, διότι εάν αυτά εκπλήξουν, ο φόβος κυριεύει τις καρδιές των ανθρώπων και κατά τον προφήτη Δαβίδ, εκεί ενδυνίασαν φόβο που ού και η φόβος. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, σας καλούμε να ακούτε την φωνή της επιστήμης και των ειδικών, οι οποίοι πάντοτε με υψηλό αίσθημα ευθύνης ενημερώνουν τους πολίτες, προτείνοντας ενεργημένες λύσεις προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που κάθε φορά προκύπτουν. Πολλές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως προβάλλονται αβασάνιστα απόψεις, οι οποίες στερούνται επιστημονικότητος αλλά και εκκλησιαστικού πνεύματος. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Ευαγγελιστού της Αγάπης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, «Μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστί». Παιδιά μας, καλούμε όλους σε παστρατιά προσευχής, η οποία άλλωστε αποτελεί και το κατεξοχή όπλο των χριστιανών, ώστε μαζί και με την τήρηση των ιατρικών οδηγιών και με την βοήθεια των επιστημονικών επιτευγμάτων να εκλείψει η πανδημία και η οσμή θανάτου από την ανθρωπότητα και όλοι ενωμένοι να δοξάζουμε τον αρχηγό της πίστεώς μας, Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ζωή έχουμε και περισσότερο έχουμε. Με τα ξεκυρίω αγάπης και πολλών πατρικών ευχών, ο Αθηνών Ιερόνιμος Πρόεδρος, ο Μητυλίνης Ερεσού και τον Μαρίου Ιάκωβος, ο Γουμενής της Αξιοπόλεως και Πολικάς του Δημήτριος, ο Βερίας Ναούς της και Καμπανίας Παντελεήν, ο Δημοτήπο Εστιάδος και Σουφίου Λαμασκηνός, ο Δρυνοπόλεως Πογωνιανής και Πονίτσης Ανδρέας, ο Ξάνθης και Πυρθεωρίου Παντελεήν, ο Άρτης Καλίνικος, ο Ηλίου Αχαρνών και Πυρθεωπόλεως Αθηναγόρας, ο Ζακίνη Διονύσιος, ο Κηφισίας Αναγουσίου και Ροκοκύριος, ο Νέας Ιωνίας και Λαλευκίας Ερακλήμ και Χαρκιδόνος Καρβίλη, ο Γλυφάδος Ελληνικού Βούλας Βουδιακρέκης και Βάρης Αντώνιος, ο Αρχιγραμματεύς, ο Ρεόν Φιλόφιλος. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν έντονα τους κατοίκους της πόλης της Κοζάνης είναι η εξέλιξη με τα μίνκ τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και μερικές εβδομάδες και είναι πολλές οι καταγγελίες των κατοίκων οι οποίοι έχουν συναντήσει τα μίνκ στους εξωτερικούς χώρους των οικειών τους. Ευτυχώς δεν είχαμε ακόμη κανένα κρούσμα, αλλά δεν είναι και απίθανο, στην εισβολή των μίνκ σε εσωτερικούς χώρους. Κανείς δεν ξέρει τη συμπεριφορά των ζώων, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος για να μπορέσει να απαλλάξει τους πολίτες από αυτό το βάσανο. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από ένα βίντεο μιας συμπολίτησάς μας, μιας κατοίκου της πόλης της Κοζάνης, την οποία σε λίγη ώρα θα έχουμε και τηλεφωνικά κοντά μας. Να δούμε λοιπόν τι τράβηξε με το κινητό της. Να το πάρω στο τραπέζι είναι. Να το κοιτάω.
Είδαμε λοιπόν το βιντεάκι. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την κάτοικο της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικάνορα, την κυρία Ζερβανταρίδου κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Ζερβανταρίδου. Κυρία Ζερβανταρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Νεβεσιώτη. Στα γνώριμα άλλη μέρια για σας. Ναι. Εδώ στη συχνότητα έχετε του Φλας. Έχετε δίκιο. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Φλας. 2 ή 3 είδαμε νομίζω στο βίντεο, αλλά ήταν και περισσότερα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, καταρχήν η πρώτη επίσκεψη από αυτά τα ζωάκια έγινε την περασμένη εβδομάδα. Εμείς με τον σύζυγό μου τα αντιληφθήκαμε το βράδυ της Πέμπτης. Νομίζαμε αρχικά ότι ήταν γάτες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες σε όγκο από γάτα. Και τελικά την Παρασκευή καταλάβαμε ότι πρόκειται για άλλο ζώο και όχι για γάτα. Απευθύνθηκα στην περιφέρεια, γιατί μου είπαν ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος. Η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, με καταδίγησε και μίλησα με το δασταρχείο της περιοχής. Και μου είπαν ότι είναι υπεύθυνος κάποιος καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και ύστερα κάθε βράδυ έχουμε επισκέψεις από τα ζωάκια. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μίνκ, βιζόν ή αν είναι πετροκούναβα, όπως τα λένε. Και δεν είστε και υποχρεωμένοι να μπορείτε να τα διαχωρίσετε. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστη η επίσκεψη. Σαφώς. Το σπίτι μου από την πίσω μεριά είναι προς τον ακάλυπτο, δεν έχει ύψος δηλαδή. Και όλες αυτές τις ημέρες αναγκαζόμαστε να είμαστε με κλειστά παράθυρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα ζωάκια. Ακριβώς, γιατί κυρία Ζερβανταρίδου, αυτά ανήκουν στην άγρια πανίδα και αναρωτιέται κανείς αν είχατε ένα παράθυρο ανοιχτό ή αν υπάρχει ένα κατοικίδιο ζώο που θα αλληλεπιδράσει με τα ζώα αυτά. Ή ακόμη χειρότερα ένα μωρό μέσα σε ένα σπίτι ή ένας υπερήλικας. Τι μπορεί να συμβεί? Αυτό ακριβώς, κύριε Νεβεσιώτη, ήταν αυτό που μας θορύβησε με το σύζυγό μου. Ο λόγος που τράβηξα το βιντεάκι και έχει δημοσιοποιηθεί ήταν αυτός, για ο καθήν αρμόδιος να έρθει σύντομα να περισυλλέξει αυτά τα ζωάκια. Γιατί δεν κρύβω να σας πω ότι δεν είναι μόνο η παρουσία τους, είναι και το γεγονός ότι δεν ξέρω τι μπορεί να κουβαλάνε αυτά τα ζωάκια, τι ασθένειες. Σαφώς. Είναι και αυτό που λέτε, διότι πριν από αρκετό καιρό, όταν είχε ξεκινήσει η πανδημία, θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι στα εκτροφεία αυτών των γονοφόρων ζώων υπήρξαν και κρούσματα. Και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να μεταφράσει. Υπήρξαν χιλιάδες τέτοια. Ναι, βεβαίως. Έχετε πολύ το δίκιο, κύριε Νεβεσιώτη. Ελπίζω και εύχομαι ο καθηγητής αυτός από το Πανεπιστήμιο να δώσει εντολή στο δασταρχείο, προκειμένου να μπουν οι ανάλογες φάκες. Να τα πιάσουν, γιατί δεν γίνεται. Ειλικρινά, είδατε και στο βίντεο ότι είναι αρκετά ατίθασα. Ακριβώς. Εμείς θυμόμαστε τις πρώτες καταγραφές στην πόλη της Κοζάνης, πέριξ του Μαμάτσιου Νοσοκομείου. Αμέσως μετά είχαμε καταγγελίες από άλλους συμπολίτες για την περιοχή κοντά στους Αγίους Αναργύρους, τώρα στον Άγιο Νικάνορα, και φαίνεται ότι βρίσκεται μια αποικία η οποία μεγαλώνει γύρω από το κέντρο της Κοζάνης και ίσως κάποια στιγμή να τα δούμε και στο κέντρο της πόλης. Δεν αποκλείεται, κυρία Ζερβανταρίδου. Το εύχομαι. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Νεβεσιώτη, είναι ότι μιλώντας και με το δασταρχείο εδώ πέρα στην περιοχή, μου είπαν ότι αυτά τα ζώα εντοπίζονται κυρίως σε παλιά εγκατελειμμένα σπίτια που έχουν δέντρα, βλάστηση. Το δικό μας σπίτι, η δική μας πολυκατοικία, συνορεύει με ένα τέτοιο σπίτι. Και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή του Αγίου Νικάνορα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα σπίτια που σαφώς βρίσκουν την ησυχία τους και εμείς την ανησυχία μας. Έτσι ακριβώς. Ας λοιπόν το υπενθυμίσουμε αυτό σε όλους τους πολίτες και κυρίως στους καθήλυνα αρμοδίους να δώσουν μία λύση άμεσα πριν έχουμε κανένα πρόβλημα, καμιά απώλεια ή κανένα τραυματισμό και μετά λέμε ότι είναι αργά, κυρία Ζερβανταρίδου. Εσείς έχετε και την ενσυναίσθηση. Το είδαμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζερβανταρίδου. Να είστε καλά, κύριε Νεβεσιώτη. Και καλή συνέχεια και εύχομαι να ήταν η τελευταία φορά που είχατε αυτή την επίσκεψη στο χώρο σας. Μακάρι, και προς το τέλος θέλω να παρακαλέσω τον αρμόδιο να σπεύσει άμεσα, γιατί πραγματικά η ανησυχία μας είναι πολύ έντονη. Κυρία Ζερβανταρίδου, ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Νοβεσιώτη. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει σιγά σιγά ο υδράργυρος να ανεβαίνει και να ακούμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για τον επερχόμενο καύσωνα. Φυσικά, στη συχνότητα του Flash έχουμε την καλύτερη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα θέματα του καιρού από τον προγνώστη μας, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, ο οποίος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα κοντά μας στο απογευματινό μας δελτίο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και τι πρέπει να κάνουμε? Καλή και ζεστή εβδομάδα, ιδιαίτερα ζεστή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία θα μας δώσει τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας του φετινού καλοκαιριού και ενδεχομένως και τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας των τελευταίων ετών. Θα προσπαθήσει να ανταγωνιστεί το καλοκαίρι του 2007, όπου είχαμε τις πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, ότι μιλάμε για μια θερμή εισβολή η οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Είναι αυτές οι καταστάσεις οι οποίες εμφανίζονται μια φορά στα 15 με 20 χρόνια και αναμένεται να δώσει ιδιαίτερα υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι καθημερινά από σήμερα έως και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανεβαίνει κατά 1 με 2 περίπου βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Θα φτάσουμε τα υψηλότερα επίπεδα ενδεχομένως να αγγίξουμε τους 41 με 41,5 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Οι πιο ευπαθείς περιοχές που θα δουν και τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, αν και αυτό δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο και δεν έχει και ιδιαίτερη αξία, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες θα έχουν την υψηλότερη τιμή, και το λέω αυτό διότι όλη η Δυτική Μακεδονία θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Πάντως την κάνουμε αυτή την ερώτηση συχνά σε εσάς, τους μετεωρολόγους, τους προγνώστες. Ναι, έχει ένα στατιστικό ενδιαφέρον. Έτσι. Το ότι να γνωρίζουμε ποια περιοχή θα δει την υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας. Αυτές οι περιοχές συνήθως είναι τμήματα της Ευρωδιάς, του κάμπου δηλαδή της Πτολεμαΐδας. Είναι περιοχές στο βύθισμα του Αλιάκμονα, όχι δίπλα στη λίμνη, αλλά πλησίων, δηλαδή σε χαμηλά υψόμετρα, περιοχές όπως είναι και Σαριά, η Ιαννή, ο Βαθύλακος, από την άλλη όχθη, περιοχές όπως τα Σέρβια, αλλά και τμήματα προς το Τρανόβαλτο. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες βλέπουν συνήθως τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας. Οι οποίες τιμές, Γιώργο, θα είναι, αν καταλάβαμε καλά, 1 με 2 βαθμούς υψηλότερα από το μέσο όρο? Αυτό δεν γνωρίζω να σου το απαντήσω, δηλαδή ποιος είναι ο μέσος όρος, αλλά να σας δώσω μια εικόνα, πάμε για κανένα 2 με 3 βαθμούς υψηλότερες τιμές από το προηγούμενο κύμα υψηλών τιμών θερμοκρασίας. Τότε είδαμε 40 βαθμούς στην Κεσαριά από το μετεωρολογικό σταθμό του Δήμου Κοζάνης, που ήταν και υψηλότερη τιμή στη Δυτική Μακεδονία. Οπότε αν επαληθευτούν τα δεδομένα, τα προγνωστικά δεδομένα, δηλαδή αν μιλάμε για 2 με 3 βαθμούς υψηλότερες τιμές από το προηγούμενο κύμα υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε πριν περίπου 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και 42,5 με 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Ιδιαίτερα. Και πόσο μάλλον για μια περιοχή όπως η περιφέρειά μας, η οποία δεν είναι συνηθισμένη σε τόσο υψηλά θερμοκρασιακά επίπεδα. Ενώ παράλληλα θα είναι υψηλά και τα ελάχιστα επίπεδα θερμοκρασίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι ειδικά στα αστικά κέντρα όπου το έδαφος απαρτίζεται από τσιμέντο και άσφαλτο, δηλαδή υλικά τα οποία έχουν μεγάλη δυνατότητα διατήρησης, αποθήκευσης θερμοκρασίας, αυτό όλο το κοκτέιλ, ας πούμε, υψηλών θερμοκρασιών αυτών των υλικών θα εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε βραδιές μέσα στα αστικά κέντρα που δεν θα πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 26-27 ενδεχομένως βαθμούς. Που είναι πολύ μεγάλη η θερμοκρασία για βράδυ. Βέβαια, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μιλάμε τώρα για την Καρδίτσα ή τη Λάρισα, αλλά μιλάμε για πόλεις οι οποίες είναι στα 600 και 700 μέτρα υψόμετρο. Να κάνω τώρα μία ερώτηση, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε καθημερινά εδώ και χρόνια από τα δελτία σου. Αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες με βάση την κλίμακα Κελσίου. Ωστόσο, η αίσθηση που θα έχουμε σε σχέση με την υγρασία ή όχι, γιατί το κλίμα μας είναι λίγο διαφορετικό από την Καρδίτσα και τη Λάρισα που αναφέραμε πριν, θα είναι τόσο αποπνικτική όσο και σε εκείνες τις περιοχές, όχι, ή κάπως όχι, καλύτερα θα είναι τα πράγματα? Δεν θα το έλεγα, δεν θα μπορέσουμε να συγκριθούμε σε αυτό το επίπεδο με περιοχές όπως του Θεσσαλικού κάμπου, όπου τα ποσοστά υγρασίας είναι λίγο μεγαλύτερα σε σχέση με τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και πάλι μιλάμε για
μια δυνατή θερμή εισβολή, mm-hmm. η οποία θα ανεβάσει και τους δείκτες της δυσφορίας που νιώθει ο ανθρώπινος οργανισμός. Mm-hmm. Το δύσκολο, Γιάννη, δεν είναι τόσο τα υψηλά επίπεδα που αναμένεται να καταγραφούν, αλλά η διάρκεια της θερμής αυτής. Η διάρκεια, δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία θα κρατήσει mm-hmm. Σε υψηλές αποδόσεις από την Πέμπτη έως και τη Δευτέρα. Οπότε μιλάμε για αρκετές ημέρες με υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας, mm-hmm. που όπως και να έχει καθημερινά θα διωγγώνεται αυτό το φαινόμενο. Άρα το ανώτερο σημείο, το πικ, να το περιμένουμε στο Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Ναι, Σάββατο, Κυριακή, ίσως και Δευτέρα το βλέπουμε. Πάντως δεν θα έχουν μεγάλες αλλαγές θερμοκρασιακά ημέρες μεταξύ τους. Δηλαδή mm-hmm. θα είναι αμελητές οι θα είναι εκεί ψηλά, συνεχόμενα. Αλλά θα είναι σταθερά σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα κύμα καύσωνα το οποίο θα κρατήσει μια, δύο, άντε τρεις ημέρες, αλλά έχει βάθος χρόνου. Μάλιστα. Και άντε για τη Δυτική Μακεδονία, όπως είπα, ξεκινάει με πολύ ψηλά επίπεδα θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Mm-hmm. Όμως έχουμε και άλλες περιοχές της χώρας οι οποίες ήδη από σήμερα μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση, οπότε και η διάρκεια αυτού του κύματος υψηλών τιμών θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με εμάς. Ωραία. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι, Γιώργο, μιας και έχουμε και την ευκαιρία και είμαστε μαζί σου. Πολλοί κόσμος προγραμματίζει για το συγκεκριμένο τριήμερο, τετραήμερο, να φύγει από την περιοχή μας προκειμένου να γλιτώσει τον καύσωνα και να πάει σε μια περιοχή στις γνωστές παραθαλάσσιες περιοχές που είναι έτσι κοντά στην περιοχή μας. Εκεί τι θα συναντήσει υψηλότερες θερμοκρασίες, υψηλότερη δυσφορία ή λιγότερο? Κοιτάξτε, οι παραθαλάσσιες περιοχές mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια των θερινών μηνών κινούνται σε πιο ευεργετικά θερμοκρασιακά επίπεδα, μέγιστα επίπεδα, σε σχέση με περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, γενικά της υπηρετικής χώρας. Mm-hmm. Η θαλάσσια αύρα είναι ένας παράγοντας ο οποίος διατηρεί τη θερμοκρασία σε πιο ανεκτά επίπεδα mm-hmm. και όπως και να έχει και στην προκειμένη περίπτωση στο κύμα καύσωνα το οποίο αναμένεται θα είναι πιο μετριαστική η κατάσταση στις παραθαλάσσιες, το τονίζω, περιοχές. Δηλαδή mm-hmm. περιοχές οι οποίες βλέπουν θάλασσα, βλέπουν ακτή. Τώρα, αν μιλάμε ότι θα πάει κάποιος να παραθερήσει σε μια περιοχή η οποία απέχει από το παραθαλάσσιο μέτωπο 2 και 3 χιλιόμετρα, δεν θα δει ιδιαίτερη διαφορά, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Αλλά στις παραθαλάσσιες περιοχές, τουλάχιστον τις ώρες κατά τις οποίες μιλάμε για υψηλές τιμές θερμοκρασίας, εκεί μπορεί η διαφορά να είναι και έως και 10 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με τα υπηρετικά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα την Παρασκευή, το Σάββατο, η Πτολεμαίδα θα έχει 40 βαθμούς Κελσίου, παραθαλάσσιες περιοχές, όπως για παράδειγμα η παραλία Κατερίνης, για παράδειγμα, που είναι μια κοντινή παραθαλάσσια mm-hmm. περιοχή, μπορεί να έχει 30 με 32 βαθμούς. Μάλιστα, είναι καλή διαφορά, πολύ καλή διαφορά. Είναι μια καλή διαφορά εφόσον υπάρχει το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας, έτσι, γιατί αν κάποιος πετύχει, ανάλογα τη γεωγραφική ενότητα που βρίσκεται, αν, mm-hmm. αν πετύχει μια ροή αέρα η οποία έρχεται από τα υπηρετικά προς την παραθαλάσσια ζώνη, τότε ουσιαστικά θα δέχεται τις υψηλές τιμές θερμοκρασίας της υπηρετικής έκτασης. Mm-hmm. Αν όμως βρεθεί σε μια περιοχή η οποία θα δέχεται τη θαλάσσια αύρα, δηλαδή αέρα ο οποίος έρχεται από τη θάλασσα, σαφώς η διαφορά θερμοκρασίας θα είναι εντυπωσιακή. Αλλά όπως και να έχει, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα αυτό το τριήμερο, τετραήμερο να είναι σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή, σίγουρα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι σίγουρο. Φυσικά, εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, που είναι οι πόλεις με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Φυσικά, υπάρχουν και οι άλλες περιοχές των Γρεβενών, της Φλόρινας και της Καστοριάς, που μας προσφέρουν, Γιώργο, και κάποιες περιοχές με μεγάλη υψομετρική διαφορά, που ενδεχομένως και εκεί λόγω του υψομέτρου να υπάρχει μια ανακούφιση για όσους μπορούν να μετακινηθούν. Ακριβώς. Και όποιος έχει τη δυνατότητα να βρεθεί αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, στο χωριό του, το οποίο βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό υψόμετρο πάνω από τα 900 μέτρα, τότε εκεί θα είναι ακόμα καλύτερα. Να το κάνει. Δηλαδή, σε ορεινές περιοχές θα έχουμε τιμές θερμοκρασίας, οι οποίες, αν και βέβαια υψηλές για τα δεδομένα αυτών των περιοχών, αλλά όπως και να έχει, θα είναι ευεργετικές αυτές οι τιμές θερμοκρασίας. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, η Βλάστη στα 1180 μέτρα υψόμετρο δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 34 με 35 βαθμούς, αλλά είναι πολύ καλές τιμές σε σχέση με τους 40 και 41. Είναι πολύ καλύτερο από αυτό που θα περιμένουμε εδώ. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Βασιλιάδης. Μεγάλη μας χαρά καθημερινά και μετά το δελτίο το δικό μας, αλλά και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε τις προγνώσεις του Γιώργου Βασιλιάδη. Γιώργος, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή σας απογευματινή ενημέρωση από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Μην χάσετε το βραδινό κεντρικό βελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μαυρίδη στις 9. Καλή συνέχεια.